Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Κύριε Παπαφωτίου, έγινε μια σύσκεψη στην Αθήνα για τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Για πετε μου, τι ακριβώς είναι. Την περασμένη εβδομάδα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, έγινε μια σημαντική σύσκεψη στο Υπουργείο, όπου παρουσιάστηκε η πρώτη φάση της μελέτης του γραφείου Θήμιος Παπαγιάννης και συνεργάτης, με τίτλο «Η ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον ευρύτερο χώρο της αρχαίας Κορίνθου». Είναι μια ιδιαίτερη μελέτη, μια καινοτόμος μελέτη, διότι μέσα από τη μελέτη αυτή αναδεικνύεται όχι μόνο ο αρχαιολογικός θησαυρός της περιοχής, όχι μόνο τα πολιτιστικά αγαθά της περιοχής, αλλά αναδεικνύεται η φύση, ο τόπος και οι άνθρωποι. Σε μια ενότητα αγαστή, σε μια ενότητα συνεργασίας, όπου το ένα επηρεάζει το άλλο. Έτσι λοιπόν αυτή η ομορφιά του τόπου εδώ της περιοχής και ο πολιτισμός ο οποίος αναπτύχθηκε δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των ανθρώπων, είναι αποτέλεσμα και του περιβάλλοντος, είναι αποτέλεσμα και του τόπου. Σε μία λοιπόν τέτοια ενότητα παρουσιάζεται αυτή η πρώτη φάση της μελέτης και θέτει τις προδιαγραφές εκείνες, ούτως ώστε η μελέτη αυτή να έχει τα χέγγια εκείνα αφενός και δεύτερο με τις δράσεις που προτείνει και εφόσον γίνουν πλέον η περιοχή αυτή να είναι υποψήφια ως περιοχή κάλους για την ένταξή της στον κατάλογο της UNESCO. Είναι, θα έλεγα, μια τολμηρή κίνηση εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, που βρίσκει σύμφωνο σίγουρα την περιφέρεια Πελοποννήσου, καταρχάς, βρίσκει σύμφωνο το Δήμο Κορινθίων και σε συνεργασία πάντοτε με την εφορία, την δικιά μας εφορία πλέον αρχαιολογητών της εφορίας της Κορίνθου, της αρχαίας Κορίνθου και με την πρωτοβουλία και με την συνεργασία της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών. Να σημειώσω ακόμη ότι τα έξοδα της μελέτης αυτής επληρώθησαν από την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών μέσω ενός Ιδρύματος της Αμερικής και τα οποία ανήρχονται σε αρκετές χιλιάδες δολάρια. Έτσι λοιπόν η Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών και το τμήμα αυτής που είναι στην αρχαία Κορίνθο, ένα καφέ της αρχαίας Κορίνθου, είναι πρωτοπόρος και έχει στόχο όχι μόνο το καθαυτού αρχαιολογικό έργο, αλλά καθαρά το αποτέλεσμα αυτό και πώς να ενταχθεί στην κοινωνία, πώς να γίνει αποδεκτό από τους ανθρώπους, πώς να ενταχθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επισκεπτών σε μία ενότητα αγαστή, όπως τα λέγαμε, με τη φύση, με το τόπο και με τους ανθρώπους μέσω των μνημείων. Κύριε Παπαφωτίου, επειδή γνωρίζω και τη δική σας ευαισθησία αλλά και του Περιφερειάρχη στο θέμα του πολιτισμού, άλλωστε ήταν και υπουργός πολιτισμού, χρειάζονται χρήματα για όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Η πρώτη φάση η οποία κατετέθη και στη δεύτερη φάση που θα ακολουθήσει, γιατί η πρώτη φάση αφορά την καταγραφή των μνημείων που υπάρχουν, την αξιολόγηση αυτών μέσω ορισμένων δικτών, τι συμβαίνει σε αυτά τα μνημεία, τι αποκατάσταση πρέπει να γίνει σε αυτά τα μνημεία, τι συντήρηση πρέπει να γίνει σε αυτά τα μνημεία, γενικά όμως σαν μπούσουλας, και το τι ακριβώς μειονεκτήματα υπάρχουν για όλες αυτές τις εργασίες. Η δεύτερη φάση θα είναι πλέον μια φάση εφαρμογής, μια φάση πιο ολοκληρωμένη και μάλλον μια φάση πιο συγκεκριμένη, ούτως ώστε πλέον τα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν στις συγκεκριμένες περιοχές να είναι εκ των προτέρων γνωστά, να είναι εκ των προτέρων το κοστολόγιο των εργασιών που πρέπει να γίνει και οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σωστικές ή συντήρησης ή οτιδήποτε άλλο, και από εκεί και πέρα πλέον να μπορούν να ενταχθούν αυτά τα έργα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Θα έλεγα ότι αυτή η μελέτη αποτελεί έναν μπούσουλα, έναν οδηγό για τις επόμενες δεκαετίες, θα τολμούσα να το πω σε επόμενες δεκαετίες, διότι μέσα από αυτή τη μελέτη και εφόσον επικαιροποιούνται οι δράσεις, θα μπορεί ο καθένας να κάνει τις αντίστοιχα έργα. Εμείς είμαστε έτοιμοι με την προτίμηση που έχουμε στην περιοχή και με την καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα. Αλλά να σας θυμίσω ότι στο προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο, στο ΕΣΠΑ, καταφέραμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσό των επεμβάσεων να ανέλθει τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Για την Κορινθία υπήρχε ένα σημαντικό νούμερο, 8 εκατομμύρια ευρώ, οι επεμβάσεις που κάναμε σε όλη την περιοχή. Στο ίδιο κλίμα βέβαια κινείται και στην ίδια επιθυμία με την ίδια ένταση έχουμε και για το καινούριο προγραμματική σύμβαση, την καινούρια, τη λεγόμενη ΣΕΣ. Βέβαια εξαρτάται καθαρά όμως και από τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν και τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα ξέρουμε.
Θέλω να πω όμως ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρακολουθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι πρέπει να κάνουμε. Δεν αποσπάται η προσοχή της και σε συγκεκριμένες δράσεις, αλλά τοποθετεί όλα τα πράγματα και το τι πρέπει να γίνει μέσω μιας ολοκληρωμένης επέμβασης, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που αυτό ανεξάρτητα από εμάς θα μπορέσει να είναι Ευαγγέλιο, να μπορέσει να είναι κτήμα όλων των φορέων της Κορινθίας, αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα, για να έχουμε πλέον τις εκείνες επεμβάσεις που θέλουμε. Και κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί, ότι αυτή η μελέτη είναι ένας μπούσουλας, όπως είπα νωρίτερα, αλλά από την άλλη μεριά περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Κορίνθου. Απομένει όμως να γίνουν και άλλες ολοκληρωμένες μελέτες που μπορεί να επεκταθεί αυτή η υπάρχουσα, που είναι τώρα υπό δημιουργία, να επεκταθεί και στον ευρύτερο χώρο της Κορινθίας, ούτως ώστε πλέον να έχουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη για όλη την αρχαία Κορινθία, δηλαδή για τα διοικητικά όρια της Κορινθίας κατά την αρχαία εποχή. Αυτό νομίζω θα είναι η κορονίδα των επεμβάσεων που μπορούμε να κάνουμε και αυτό είναι πλέον θα είναι ένα υπόβαθρο και ένα θεμέλιο πάρα πολύ καλό για τις επόμενες επεμβάσεις.